το μνημείο για τη μάχη της Κρήτης στο κέντρο του Ηρακλείου, που υψώνονται περήφανα οι σημαίες της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ξεκαθαρίζει πως η μάχη της Κρήτης δεν ήταν απλά μια μάχη για την Κρήτη. Ήταν η μάχη με σκοπό την ελευθερία του κόσμου και της Ελλάδας και έτσι έμεινε στην ιστορία. Hitler, να μην το καυχηθείς. Όλος ο κόσμος έσκυψε και παρακολούθησε αυτό το πράγμα, το περίεργο των 11 περίπου, 10-11 ημερών της μάχης της Κρήτης, που ήταν και αυτό πρωτοφανές. Δηλαδή, στα σχέδιά τους ήταν να πέσει μια-δυο μέρες όλο αυτό το πράγμα. Πώς πάει, πώς πάτησε στην Κρήτη. Το πρωί της 20ης Μαΐου, σαν σήμερα 83 χρόνια πριν, με την έναρξη της απόβασης από αέρος των Γερμανών, μιας επιχείρησης με το κωδικό όνομα Ερμής, η Κρήτη έμπαινε στο επίκεντρο. Η επίθεση στις 20 του Μάιου ξεκίνησε το πρωί τα ξημερώματα στα Χανιά. Στο Ηράκλειο εκδηλώθηκε μετά τις 3-4 το απόγευμα της ίδιας μέρας. Μέχρι και σήμερα θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι κύριος αντικειμενικός σκοπός, που ήταν η κατάληψη, επετεύθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Ένα ακόμη στοιχείο αυτής της μάχης ήταν ότι αν και οι κριτικοί με τους συμμάχους έχασαν, εν τούτης οι πληγές στον εχθρό και οι απώλειές του ήταν καθοριστικές. Πληγές που όχι μόνο δεν περίμενε, αλλά και πληγές που θέργεψαν τα ένστικτα για ελευθερία και αντίσταση. Για σου, πατέρ, Κρήτη. Εμείς εδώ στην Κρήτη με τα ένστικτά μας και τίποτα άλλο, αμέσως μετά την επόμενη μέρα της μάχης, περάσαμε στην αντίσταση. Ποια ήταν η αντίσταση? Η πήρε συλλογή των στρατιωτών που κρυβόταν να τους κρύψουμε, να τους φυλάξουμε, να τους προστατεύσουμε και να τους στείλουμε στη Μέση Ανατολή όταν θα βρισκόταν μέσον. Πράγμα που έγινε. Αλεξιπτωτιστές έπεσαν σε ολόκληρη την Κρήτη. Στο Ηράκλειο τέτοια σημεία ήταν ο Καρτερός, το αεροδρόμιο, η περιοχή του Μπεντεβή, ακόμη και η Θέρισσος, ο αμπελώνας τότε του Ηρακλείου. Έβλεπες κότες γύρω από το συντριβάνι. Γιατί? Εδώ στην ανάληψη που βρισκόμαστε εδώ κοντά στην Τάμπη, όπως λέμε, σπάσανε κάποια κοτέτσια, οι κότες τρομαγμένες ψάχνανε τροφή. Στην οδό Δεδάλου υπήρχαν κάτι παντοπολία, χοντρεμπόριο, προφανώς ανατινάχτηκαν κάποια τσουβάλια και λοιπά, γέμισε το κέντρο του Ηρακλείου με ή κριθάρι, ή στάρι, ή καλαμπόκι και έβλεπες κότες. Το Ηράκλειο μετά την 31η Μαΐου ήταν μια άλλη πόλη. Κατεστραμμένη, αν και τυχερή, γιατί δεν έχασε σημαντικά της μνημεία από τους βομβαρδισμούς και τις λαιλασίες. Κάποιοι στριμώχτηκαν μέσα στις στοές τις ενετικές, αυτό που λέμε μακάσια. Το Ηράκλειο έχει πολλά μακάσια. Ένα από αυτά είναι εδώ στη Βίγλα, στο πούμε, όπου έχουμε μαρτυρίες. Εκατοντάδες άνθρωποι στριμωγμένοι εκεί ημέρα νύχτα να περιμένουν να κοπάσουν οι βομβαρδισμοί. Την ίδια ώρα, όπως καταθέτει ο ιστορικός ερευνητής Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, προύχοντες Ηρακλειώτες είχαν ήδη μετακινηθεί προς αγροτικές περιοχές. Ενόχλησε τους Γερμανούς και γι' αυτό κάνανε και εκτελέσεις εκδικητικές. Δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν πως πολίτες παίρνουν πρωτοβουλία χωρίς να φορούν στολή. Το φιλότιμό μας είναι. Και υπερασπίζονται την περιοχή. Την υπεράσπιση της πόλης ανέλαβαν Έλληνες ένστολοι και σύμμαχοι και μαζί τους μερικοί θερμόαιμοι και κουζουλοί κριτικοί που άκουσαν το ένστικτό τους και χύθηκαν στη μάχη ακόμη και δίχως όπλα. 83 χρόνια μετά, στο μνημείο της μάχης Κρήτης, η αιματοβαμμένη ιστορία αυτού του τόπου θυμίζει. Θυμίζει τη θυσία, την αντίσταση, θυμίζει πώς η χώρα σε μια κρίσιμη καμπή, παρά την παντοκρατορία των Γερμανών, έμεινε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κρατώντας μέχρι και σήμερα σαν φυλακτό της το θάρρος και το σθένος που κουβαλά το DNA των κριτικών, που πιότερο από τη ζωή λαχτάρισαν τη λευτεριά.